Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με δύο ανθρώπους που είναι γνώστες της κατάστασης των όσων συμβαίνουν στον Εύρο αλλά και στην Τουρκία, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κύριο Γιώργο Φίλη, καθηγητή της Γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αλλά και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κερίδη, περιμέναμε μια απτή στήριξη από την Ευρώπη. Ακούσατε τι έγινε. Θεωρείτε ότι αυτό αρκεί, και αν αρκεί, τι θα αλλάξει για τον Ερντογάν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έγινε σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ήρθε η ηγεσία της Ευρώπης των τριών κορυφαίων θεσμών της Επιτροπής του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με την προεδρεύουσα χώρα, τον Πρωθυπουργό της Κροατίας. Δεν ήρθαν απλώς στην Ελλάδα, πήγαν επί τόπου στο πρόβλημα στα ανατολικά μας σύνορα, στον Εύρο, στέλνοντας ένα πολύ σημαντικό κέριο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό δίνει μια μεγάλη όθηση για να δούμε στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής να τρέξουν μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν βαλτώσει. Όπως είναι η αναθεώρηση του Δουβλίνου, όπως είναι η κοινή υπηρεσία ασύλου, όπως είναι η ενίσχυση περαιτέρω της Frontex, όπως θα σας έλεγα είναι ακόμα και η κοινή άμυνα. Νομίζω ότι η Ελλάδα παίζει το ρόλο του αφυπνιστή μιας Ευρώπης, η οποία για πολύ καιρό έχει έτσι επιδείξει μια εσωστρέφεια, μια αδυναμία. Αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να εκβιάζεται από τον Ερντογάν και από τον κάθε Ερντογάν. Και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό, το πολύτιμο αυτή τη ημέρας. Η αντίδραση της Ελλάδας από την Παρασκευή, η πολύ γρήγορη δηλαδή, άμεση αποφασιστική αντίδραση, δημιουργεί το πλαίσιο για να αφυπνίσουμε την Ευρώπη. Μέχρι να αφυπνιστεί η Ευρώπη, μέχρι το Συμβούλιο Κορυφής, μέχρι να αλλάξει το Δούβλινο 2, οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν στα σύνορα. Και ο Ερντογάν συνεχίζει να απειλεί. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας απέναντι σε ένα πρόβλημα που δεν είναι πια προσφυγικό. Μην κοροϊδευόμαστε. Πρόκειται για μια ευθεία απειλή εθνικής ασφαλείας. Αυτό που ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά περιέγραψε ως ασύμμετρη απειλή. Η Τουρκία δεν εργαλοποιεί. Το εργαλοποιεί είναι ένα ρήμα πολύ ελαφρύ, πολύ έτσι ουδέτερο, θα σας έλεγα, πολεμοποιεί, οπλοποιεί τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους. Υλοποιεί προκειμένη... τις απειλές της. Και υλοποιεί τις απειλές της, όμως εκεί που περίμενε να μας ευνηδιάζει, νομίζω ευνηδιάστηκε. Η Άγκυρα είναι σήμερα ευνηδιασμένη από την αντίδραση της ελληνικής πλευράς και από όλο αυτό που έγινε χάνει το επικοινωνιακό παιχνίδι και νομίζω σε αυτά όλα πρέπει να επιμείνουμε με προσοχή. Με προσοχή, διότι οι καιροί είναι πονηροί. Δεν χρειάζονται κραυγές, χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται ψυχραιμία. Η Ελλάδα είναι κράτος, σοβαρό κράτος, που ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα με σοβαρότητα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το...